Επιλέξαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με έναν από τους γιατρούς του ΕΣΥ για να δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Θα είδατε και την έρευνα που παρουσιάσαμε στις αρχές της εβδομάδας για τα χάλια του ΕΣΥ, γιατί υπάρχει κακό χάλι. Το μόνο που ντυσώζει είναι το προσωπικό της, η γιατρή της και η νοσηλευτέ της. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Τσιαφούτη. Είναι διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής στον Ερυθρό Σταυρό, σε ένα νοσοκομείο που περιθάλπει ανθρώπους κατά κανόνα φτωχούς και ανήμπορους. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιαφούτη. Γεια σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Χιώτη. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαδόπουλε. Είμαι και εκλεγμένος πρόεδρος της ομάδας εργασίας επεμβατικής καρδιολογίας και ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας. Μάλιστα. Πόσους ανθρώπους έχετε δει στη ζωή σας στο νοσοκομείο, έτσι, για να ξέρουμε? Δεν μπορώ. Κοιτάξτε, εγώ κάνω περίπου 1.500 τηλεφωνογραφίες το χρόνο. 1.500. Αυτό είναι οι επεμβάσεις. Ναι, τώρα τις βλέπουμε, ναι. Τα εξετάζουμε, είναι άλλο. Είναι μεγάλος αριθμός. Όχι, αλλά θέλω να πω είστε στην πρώτη γραμμή. Πώς νιώσατε? Είμαι σε ένα τμήμα που κάνουμε επεμβάσεις και κάνουμε και πολύ προχωρημένα πράγματα και έρχονται ασθενείς από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη εδώ για να βρουν να αντιμετώπισουν το πρόβλημά τους. Μια διόρθωση να κάνω, γιατί είπατε ότι ο νόμος ήταν εναντίον σε κάποιους συναδέλφους. Δεν νομίζω ότι κανένας νόμος είναι εναντίον συναδέλφων. Όχι, εναντίον είπα γιατρών. Ότι κάποιοι γιατροί ήταν εναντίον του νομοσχεδίου. Δεν είπα. Οι γιατροί, ναι, όχι. Κάποιοι συνάδελφοι, ναι. Συγκεκριμένοι ότι, γιατροί, να το πω κιόλα πια. Συγκεκριμένοι συνάδελφοι, ίσως και με κάποιες αγγελώσεις. Οι ιδιώτες που δεν είναι στο ΕΣΥ ήταν εναντίον. Που νομίζω, θεωρώ ότι και οι συνδικαλιστές των νοσοκομιακών γιατρών. Ότι έχουν να χάσουν κάτι με αυτό. Το βασικό είναι ότι αυτό που έχει να χάσει είναι ο κόσμος. Αν αποχωρήσουμε ποιος γιατροί έχουμε εμπειρία και πολλοί κόσμο να μας ακολουθεί, αν αποχωρήσουμε το δημόσιο, ο πολλής κόσμος θα χάσει και δεν θα χάσει κανένας άλλος. Το περιμένατε ότι η κυβέρνηση θα αναστείλει την εφαρμογή του νόμου? Όχι, δεν το περιμέναμε, γιατί οι διαβεβαιώσεις που είχαμε είναι ότι από μέρα σε μέρα ανακοινώνονται υπουργικές αποφάσεις που χρειαζόταν διευκρινιστικές εγκύκλοι για την εφαρμογή του νόμου, όπως σε κάθε νόμο. Και από τις αρχές του έτους, από εβδομάδα σε εβδομάδα, πληροφορούμασταν όσο μπορούσαμε ότι ετοιμάζονται, είναι έτοιμες, ότι βγαίνουν από σήμερα αύριο. Και το σκηνικό συνέχεια άλλαζε βέβαια στη χώρα και προεκλογικά. Πώς νιώσατε όταν ακούσατε ότι το Υπουργείο Υγείας δεν θα υπογράψει την υπουργική απόφαση? Μια υπουργική απόφαση είναι δηλαδή που απομένει. Ναι, ναι. Πείτε μας. Αισθανθήκαμε λίγο τα κορίτσια της υπόθεσης, γιατί στηρίξαμε σε όλες τις φάσεις της πανδημίας. Μείναμε εδώ, δεν φύγαμε το νοσοκομείο. Αλλάξαμε ειδικότητα στην πράξη. Καθόμασταν τώρα με άνθρωποι που δεν είχαμε καμία σχέση και κοιτάζαμε τα οξύμετρα, κοιτάζαμε τα οξυγόνα με στολές. Δηλαδή όλοι οι γιατροί συστρατευτήκαμε σε αυτή τη μεγάλη ανάγκη της κοινωνίας. Στηρίξαμε το σύστημα, στηρίξαμε τους συμπολίτες μας, στηρίξαμε την κυβέρνηση, στηρίξαμε το Υπουργείο, στηρίξαμε τους πάντες. Και το αποτέλεσμα ήταν μια αλλαγή που πήγε να γίνει μετά από πόσα χρόνια. Ένα αίτημα πάγιο και χρόνιο των γιατρών του ΕΣΥ να έχουν ήδη αντιμετώπιση με τους πανεπιστημιακούς και με τους στρατιωτικούς. Να μεταφερθεί για μετά τις εκλογές σε όποιον είναι υπουργός, σε όποια κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Γιατί η κυβέρνηση τόλμησε και το Υπουργείο τόλμησε να κάνει αυτό που περιμέναμε χρόνια, δίνοντας μια διέξοδο να αυξήσει κάποιους νόμιμα τα εισόδηματά του. Εφόσον δεν μπορεί να δοθεί αύξηση που μας αναλογεί, και η οποία είναι, έχουμε τους δραματικά χαμηλότερους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσα χρήματα εισπράττει ένας διευθυντής κλινικής στο ΕΣΥ, κύριε Τσιαφούτη? Τώρα δόθηκε μια αύξηση των 80 ευρώ περίπου το 15ήμερο, κάτι ένα τέτοιο νούμερο. Είναι κάτι λιγότερο από 2.000 ευρώ. Ένα βγήκε όμως η αντιπολίτευση, εγώ αυτό άκουσα και το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω πόνεσε την κυβέρνηση και είπε ότι γίνεται μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ. Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Η προσπάθεια είναι εξισορρόπησης της αγοράς και προσπάθεια έβρεσης πόρων σε γιατρούς που στηρίζουν το σύστημα, ώστε να μην φύγουν. Γιατί πιστέψτε με, καλύτερα θα είναι για όλους κάποιοι γιατροί που κάνουμε πολλές επεμβάσεις να είμαστε 2 μέρες μόνο εκτός νοσοκομείου, 2 απογεύματα και όχι 7 απογεύματα εκτός νοσοκομείου και 7 ημέρες εκτός νοσοκομείου. Τότε θα χάσουν όλοι. Γιατί πιστέψαμε ότι το κύμα που είχε ανοίξει και με την πανδημία και με όλο το βάρος των νοσοκομείων θα συνεχιστεί αμύωτο. Δόθηκε μια δυνατότητα, γιατί επικοινωνούμε πάρα πολλούς αδέλφους από όλη την Ελλάδα. Δόθηκε μια δυνατότητα λοιπόν και πολλοί είπαν: εντάξει, παιδιά, κάτι θα κάνουμε. Ας μείνουμε, να μην διαφύσουμε τα νοσοκομεία να διαλυθούν, να μην χαλάσουμε τις κλινικές που φτιάξαμε, να στηρίξουμε ό,τι μπορούμε και θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα να μπορέσουμε έτοιμα και με καθαρό τρόπο να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις ιδιωτικά ή κάποιο ιατρείο και να αυξήσουμε το εισόδημά μας χωρίς να χρειαστεί
να περιμένουμε τις αυξήσεις των 50 ευρώ και των 60 ευρώ που μας δίνει το κράτος. Γιατί, κύριε Σιάφου, ότι δεν κάνετε μια, δεν οργανώνετε μια γραπτή διαμαρτυρία, να στείλετε μια επιστολή όπως κάνουν κι άλλοι κλάδοι κατά καιρούς στην κυβέρνηση? Διότι... Εντάξει, εγώ να σας πω τώρα, αν το πάμε στον καθένα προσωπικά, δηλαδή, εγώ δεν είμαι συνδικαλιστής και δεν προλαβαίνω καλά να πάω σπίτι μας. Μα καταρχάς οι συνδικαλιστές είναι αντίθετοι. Δεν θέλουν την εφαρμογή αυτού του νόμου. Έχουν δικούς τους, έχουν δική τους ατζέντα, έχουν δικές τους αγγυλώσεις, έχουν δικές τους δεσμεύσεις, έχουν προσωπικές επιδιώξεις. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε με ενδιαφέρει. Εγώ, επειδή μιλάω με πάρα πολλούς συναδέλφους επιστημονικά, σε επιστημονικό επίπεδο που συνεργαζόμαστε και μιλάμε στα συνέδρια και βρισκόμαστε σε διάφορες συγκεντρώσεις. Όλοι λοιπόν, όσοι έχουν αρκετό όγκο εργασία στο ΕΣΥ, περίμεναν αυτή τη διάταξη για να μπορέσουν να δουλέψουν έντιμα και καθαρά. Κάποιες απογεύματα να έχουν ένα ιατρείο, να κάνουν δύο επεμβάσεις σε ένα ιδιωτικό χώρο για να μπορούν να αμυφθούν επίσημα, με απόδειξη και καθαρά και όμορφα. Αυτό λοιπόν το περιμένανε πάρα πολλοί συνάδελφοι και με πάει πίσω. Και πάει πίσω χωρίς καμία εξήγηση, έτσι. Γιατί κάποιοι είπαν, μήπως τώρα γίνει κάτι, αντιδράσει κάποιος. Θεωρώ ότι είναι για μας, φαίνεται μπαιγμός, δηλαδή. Βγήκαμε λοιπόν στην ψήφιση να στηρίξουμε και να πούμε ότι, παιδιά, είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι υπέρ των γιατρών του ΕΣΥ. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι υπέρ των γιατρών του ΕΣΥ σε αυτό το επίπεδο. Και χαρήκαμε όλοι ότι επιτέλους κάποιος αναγνωρίζει και λέει, εντάξει, δεν μπορεί να είναι άλλη κατηγορία, η πανεπιστημιακή, άλλη στρατηγική και από την άλλη μεριά ήλωτες οι γιατροί του ΕΣΥ τριτοκλασάτη και εκτός δυνατότητας και εξελίξεων. Και είπαμε, οκ, λοιπόν, επιτέλους γίνεται αυτό. Τότες φαίνεται ότι στο τέλος αυτοί οι οποίοι πιο πολύ προσπαθούσαν να μην ψηφιστεί ο νόμος, φαίνεται να καταφέρνουν με αυτόν τον τρόπο να ακυρώσουν την εφαρμογή του. Ακούσαμε και ένα επιχείρημα το οποίο λέγανε αυτοί που ήταν εναντίον του νόμου, ότι δεν θα έχετε χρόνο εσείς που δουλεύετε και έχετε τόσο πολύ δουλειά. Τώρα αυτά τα είπαμε την πρώτη φορά. Ναι. Εντάξει, δεν θα έχουμε χρόνο. Οι πανεπιστημιακοί πώς έχουν χρόνο? Τώρα μην λέμε τα ίδια πάλι. Γιατί μιλάμε για δύο ιατρία την εβδομάδα. Δηλαδή δύο απογεύματα την εβδομάδα. Όποιος δεν έχει χρόνο δεν θα πάει. Δεν είναι απλό. Δηλαδή τώρα δεν νομίζω ότι κανείς θα. Και υπάρχουν ειδικλείδες τώρα. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν σε πάρα πολλά συστήματα στον κόσμο. Μπορούν πολύ εύκολα να ελεγχθούν και από τους διευθυντές των κλινικών και από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ποιος είναι παρόν, ποιος δεν είναι παρόν, ποια ώρα έρχεται, ποια ώρα φεύγει. Όλα αυτά μπορούν να ελεγχθούν. Τώρα, αν και δεν υπάρχει φόβος να αφήσετε το δημόσιο νοσοκομείο και να ουσιαστικά να εστιάσετε μόνο στο γιατρείο σας? Δεν νομίζω ότι οι στρατηγικές κλινικές του στα στρατηγικά νοσοκομεία υπάρχει παράπονο από τους ασθενείς ότι τους έχουν εγκαταλείψει, ούτε στις πανεπιστημιακές κλινικές που ισχύει αυτό το πράγμα. Κύριε, δεν νομίζω, γιατί ειδικά στο ΕΣΥ μόνο ισχύει. Δεν νομίζω, είναι νομίζω ένας τρόπος να βάλουμε προβλήματα και προσχηματικό. Ναι. Συγγνώμη. Εγώ η αλήθεια είναι ότι περίμενα να, εφόσον η κυβέρνηση αυτή τόλμησε να το κάνει, θεωρούσα ότι θα το εφαρμόσει. Γιατί δείχνει και μια διαφορά στον τρόπο σκέψης. Μα αυτό είναι το πιο φοβερό. Το πιο φοβερό είναι ότι, αν δεν ήθελε τη διάταση, και ας μην την ψήφισε. Την ψήφισε και τώρα δεν την εφαρμόζει. Και επίσης δεν το ανακοινώνει ότι δεν την εφαρμόζει. Δηλαδή αυτό που συζητάμε τώρα είναι μόνο προηγούμενο ρεπορτάζ. Δεν έχει μιλήσει κανένας να πει παγώνει το νομοσχέδιο ή η συγκεκριμένη διάταξη. Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εμείς το μάθαμε και εχνιδιαστήκαμε, είναι η αλήθεια. Όσοι το μάθαμε από γνωστούς και από διάφορους τρόπους, μάθαμε ότι αυτό το πράγμα υπόθηκε και ότι πάει πίσω για μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, όπως ξέρετε, δεν είναι δημοτικές εκλογές. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος θα είναι υπουργός. Ακριβώς. Μετά τις εκλογές πρέπει να είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία και να θέλει να την εφαρμόσει. Γιατί ότι σε οτιδήποτε άλλο πάει η διάταξη αυτή. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και νομίζω όμως δείχνει πολύ καλή κακή εικόνα και στην κοινωνία να ψηφίζει ένα νόμο και να φτάνει στο παραπέντε για να μην τον εφαρμόζει. Δηλαδή, δεν ξέρω τι μπορεί να πει κάποιο και τι μπορεί να σκεφτεί βλέποντας αυτή την εικόνα. Σας ευχαριστούμε πάντως, μόνο πολύ. Μπράβο, δεν μπορεί να πει. Ναι. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Πολύ για το κύριε Τσιαφούτη. Γεια σας. Καλά. Γεια σας. Απόγευμα.